Σύντροφοι και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή συγκέντρωση του ΚΚΕ εδώ στην πλατεία της Καριάς. Μαζί μας βρίσκονται οι υποψήφοι βουλευτές του κόμματος στην εκλογική περιφέρεια Λευκάδας, ο σύντροφος Βεργίνης Χρήστος, 47 χρόνων νοσηλευτής, εργαζόμενος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας και πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένου του Νοσοκομείου. Ο Αλέξανδρος Βεριώτης, απόφυτος ΙΕΚ νοσηλευτικής, οικοδόμος ελαιοχρωματιστής, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λευκάδας Βόνιτσας και μέλος της Επιτροπής της Περιοχής Υπήρου Κέρκυρας Λευκάδας του κόμματος. Και η Καρίδη Δανάη, 29 χρονών, διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, υποψήφια διδάκτορ στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόδου Πολυτεχνείου, γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά. Την ομιλία στη σημερινή μας συγκέντρωση θα κάνει ο σύντροφος Χρήστος Βεργίνης. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, όσο θα πλησιάζουμε στις κρίσιμες εκλογές στις 7 Ιούλη, τόσο θα δυναμώνει η προσπάθεια των δύο κομμάτων που διεκδικούν την κυβερνητική εξουσία να εγκλωβίσουν μεγάλο μέρος του λαού στην παγίδα του νέου διπολισμού. Μέσα από τα τηλεοπτικά πάνελ, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και άλλα κανάλια προπαγάνδας του συστήματος προωθείται επίμονα το μήνυμα ότι το μόνο που τάχα έχει σημασία σε αυτές τις εκλογές είναι ποια θα είναι η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ και το αν θα καταφέρει να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία την επόμενη μέρα. Όμως, αρκετό τμήμα των εργαζομένων και του λαού μας προβληματίζεται και αμφισβητεί τις διακηρύξεις τους ότι έρχεται η ανάπτυξη για όλους και δεν πείθεται εύκολα ότι τα δύσκολα πέρασαν. Η αλήθεια είναι ότι την επόμενη μέρα η νέα κυβέρνηση θα εφαρμόσει σκληρή αντιλαϊκή πολιτική. Είτε η Νέα Δημοκρατία διασφαλίσει την αυτοδυναμία είτε όχι. Γιατί όλοι τους, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το Κινάλ ΠΑΣΟΚ έχουν αλυσοδέσει τον ελληνικό λαό με τα τρία μνημόνια που ψήφισαν, με τους 800 εφαρμοστικούς νόμους που είναι σε πλήρη ισχύ για αρκετά χρόνια. Γιατί έχουν δεσμευτεί στην Κομισιόν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2020. Έχουν δεσμευτεί να κλιμακώσουν τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και τις κατασχέσεις στις λαϊκές οικογένειες. Έχουν δεσμευτεί να προχωρήσουν στις ιδιωτικοποιήσεις και στο ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου της χώρας μας. Η αλήθεια είναι ότι θα εφαρμόσουν στο ακέραιο τις κατευθύνσεις και τα προστάγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως για παράδειγμα στο ασφαλιστικό που αφορούν τις συντάξεις πείνας, την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, την ενεργό γύρανση, το τσεκούρωμα των επιδομάτων αναπηρίας, τις νέες περικοπές στη χρηματοδότηση της υγείας και της παιδείας, την προώθηση της ιδιωτικής ασφάλισης. Όμως το κυριότερο είναι ότι δεσμεύονται τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα στον ίδιο δρόμο ανάπτυξης που μας έφερε μέχρι εδώ και που τσάκισε μεγάλα τμήματα του ελληνικού λαού. Υπόσχονται μάλιστα ότι η κοινωνική ευημερία θα έρθει μέσα από την ανάκαμψη των κερδών του κεφαλαίου, μέσα από την προσέλκυση των επενδύσεων των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό είναι το κάλπικο αφήγημα Μητσοτάκη και Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα πάει ένα βήμα παραπέρα και λέει ότι αν βαδίσουμε σε αυτόν τον δρόμο θα αυξηθούν οι μισθοί και θα στηριχτεί το κοινωνικό κράτος. Είναι όμως έτσι? Αξίζει να κάνουμε υπομονή και να περιμένουμε τις καλύτερες μέρες που τάχα θα έρθουν? Η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, ότι τα κέρδη δεν πέφτουν από τον ουρανό και οι όμελοι δεν επενδύουν για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Το κέρδος, αυτό που λέμε εμείς με την ξύλινη γλώσσα μας καπιταλιστικό κέρδος, προϋποθέτει και απαιτεί ξεζούμισμα των εργαζομένων. Προϋποθέτει να ενταθεί η εκμετάλλευση. Προϋποθέτει μια πολιτική που θα τα παίρνει από το λαό και θα τα δίνει απλόχερα στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Γι' αυτό όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις εφάρμοσαν τη λαϊκή πολιτική των μνημονίων, την οποία απαιτούσαν όχι μόνο οι ξένοι δανειστές, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤ, του, αλλά και οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι εγχώριοι τραπεζικοί ομίλοι. Γι' αυτό επιβλήθηκε η μεγάλη μείωση του κατώτατου και μέσου μισθού.
που για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια έχει πέσει κάτω από τα 1.000 ευρώ και μειώνεται 2% κάθε χρόνο. Γι' αυτό στον επισητισμό και στον τουρισμό οι εργαζόμενοι δουλεύουν 7 ημέρα σαν δούλοι χωρίς ξεκούραση και ρεπό. Γι' αυτό καταργήθηκε η κυριακάτικη αργία στο εμπόριο και αυξάνονται ραγδαία οι ελαστικές και προσωρινές σχέσεις εργασίας. Υπάρχει μεγάλη εμπειρία σε όλους μας πλέον πώς την εννοούν την ανάπτυξη. Αν κοιτάξει κανείς στους κλάδους που σημειώθηκε άνοδο της κερδοφορίας τα τελευταία χρόνια, όπως στον τουρισμό, στις κατασκευές, στις τηλεπικοινωνίες. Σε αυτούς τους κλάδους, την ώρα που οι μεγαλοεπιχειρηματίες γεμίζουν τα σεντούκια τους, αν κοιτάξει, δεν είπαν στους εργαζόμενους «Ελάτε να σας επιστρέψουμε κάποια από αυτά που χάσατε». Αντίθετα, ζητούν νέες μεγαλύτερες θυσίες και αρνούνται να υπογράψουν ή να εφαρμόσουν συλλογικές συμβάσεις. Γι' αυτό τόσο η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, όσο και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, γι' αυτό τόσο με την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, όσο και με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι πληρώνουν μόνο 2,5 δις από τα συνολικά 55 δις των εσόδων του κράτους. Γι' αυτό πετσόκοψαν τις συντάξεις με τον νόμο Λεμιτόμο του Κατρούγκαλου. Έκλεισαν όλα τα αγροτικά ιατρία και τα πολυιατρία του ΙΚΑ να είναι διαλυμένα. Τα δημόσια νοσοκομεία να έχουν τεράστια προβλήματα από την έλλειψη υγειονομικών και χρηματοδότησης. Γι' αυτό τα μετατρέπουν τα νοσοκομεία σε επιχειρήσεις, φορτώνοντας τη λειτουργία τους στις πλάτες των ασφαλισμένων. Γι' αυτό ακόμα και για στοιχειώδεις ιατρικές εξετάσεις, ο λαός μας καταφεύγει στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και στους εμπόρους υγείας, πληρώνοντας όλο και περισσότερα για να βρει την υγεία του. Γι' αυτό υπάρχουν οι ακάλυπτες ανάγκες σε παιδικούς σταθμούς, η άθλια κατάσταση στα σχολεία και το επόμενο διάστημα θα συγχωνευτούν σχολεία, σχολές και νοσοκομεία. Φίλες και φίλοι, έχοντας ως φωτοστέφανο τις απαιτήσεις της εγχώριας άρχουσας τάξης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και Κινάλ ΠΑΣΟΚ μας ζητούν να συγκρίνουμε τα προγράμματά τους για να επιλέξουμε το μικρότερο κακό. Μας παρουσιάζουν ως δεδομένο και χρήσιμο να ενισχυθεί κι άλλο το κεφάλαιο, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Αν διαβάσει κανείς τα εκλογικά τους προγράμματα, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία προβάλλουν ήδη νέες φοροαπαλλαγές, νέες φοροελαφρύνσεις και επιδοτήσεις και πλήρη ασυλία στους επενδυτές για να κάνουν τις business τους. Αυτά εξάλλου απαιτεί και ο ΣΕΒ και η Κομισιόν, συστήνοντας μάλιστα να ληφθούν νέα μέτρα για να αυξηθούν επενδύσεις. Και σας καλούμε να αναρωτηθείτε, τι απομένει σε όλους εμάς αν αποδεχθούμε την πολιτική τους? Μήπως μας απομένει να αναζητήσουμε διαφορές στα προγράμματά τους σχετικά με τον τρόπο και τον βαθμό σφαγής μας, αφού θεωρούνται δεδομένα και αδιαπραγμάτευτα τα όρια που θέτουν το κεφάλαιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία μας τα παρουσιάζουν και τα βαφτίζουν ως αντοχές της οικονομίας? Και τι άλλο μας λένε για να μειώσουν ακόμα τις απαιτήσεις μας? Ότι θα χρειαστούν ακόμα περισσότερα αντιλαϊκά μέτρα στην περίπτωση που μειωθούν οι ρυθμοί ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας λόγω της επιβράδυνσης της οικονομίας της Ευρωζώνης αλλά και των δεσμηνών εξελίξεων στην διεθνή οικονομία από τον εμπορικό πόλεμο που μένεται μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Σκεφτείτε, αγαπητές φίλες και φίλοι, δεν είναι πρόκληση και θράσος να μας καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ να συγκρίνουμε ανάμεσα στην προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που κατέβασε δραματικά το 100% μισθό μέσα σε ένα βράδυ και στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που τον κράτησε για παγωμένο επί 4 χρόνια? Δεν είναι πρόκληση να μας καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τον χειροκροτούμε που αναγκάστηκε να επιστρέψει κάποια ψίχουλα κάτω από την πίεση που δημιούργησαν οι αγώνες των εργαζομένων και των συνταξιούχων όταν βούτυξε πάνω από 12 δισεκατομμύρια ευρώ με το τρίτο μνημόνιο? Η δηλητηριώδης επιλογή του δίθεν μικρότερου κακού είναι ο σίγουρος δρόμος για να πάμε από το κακό στο χειρότερο. Έτσι φτάσαμε στη νέα γενιά των 400 ευρώ επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι φτάσαμε το 43% των εργαζομένων να αμείβεται κάτω από 700 ευρώ το μήνα. Οι υπαρκτές διαφορές ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας βοηθούν να εγκλωβίζονται διάφορα τμήματα του λαού και να μην αφιζητούν το πραγματικό αντίπαλό τους, που είναι η άρχουσα τάξη, το κεφάλαιο. Για παράδειγμα, δείτε το κάλπικο δίλημα που στείλουν για να ξεγελάσουν τους εργαζόμενους. Ο Τσίπρας εμφανίζεται ως προστάτης των δημοσίων υπαλλήλων απέναντι στο Μητσοτάκη που θα τα σαρώσει όλα. Και ο Μητσοτάκης ως προστάτης της μεσαίας τάξης, δηλαδή των μισθωτών, των αυτοαπασχολούμενων, των ελεύθερων επαγγελματιών, των μικρομπέρων, των μικρών και μεσαίων αγροτών, που θα τους μειώσει τους φόρους που τους αύξησε ο Τσίπρας. Και οι δύο κρύβουν
ότι για να στηριχθεί η καπιταλιστική ανάπτυξη, για να αυξάνουν τα κέρδη τους, οι επιχειρηματικοί ομίλοι θα πρέπει να μειωθούν και άλλο οι δαπάνες του μισθούς στον κρατικό τομέα. Και οι δύο κρύβουν ότι η υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης είναι απαραίτητη προϋπόθεση, είναι ένα ακόμα εργαλείο για να βγουν από τη μέση οι μικροί, για να συγκεντρωθεί ο τζίρος και η αγορά στους μεγάλους, και αυτό το τονίζουν επανειλημμένα οι εκθέσεις της Κομισιόν και του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων. Δείτε και κάτι άλλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται ως προστάτης της ακραίας φτώχειας απέναντι στην ελεύθερη Νέα Δημοκρατία. Τι όμως δεν μας λέει? Δεν βγάζει κιχ ότι η ελάχιστη προστασία των εξαθλειωμένων αποτελεί πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεταμνημονιακή δέσμευση? Γιατί? Γιατί όλοι τους μας έχουν εκπαιδεύσει να μην ζητάμε πολλά, να ψευτοζούμε, να ξεχάσουμε όσα είχαμε πριν το 2010 και να παραιτηθούμε από κάθε σκέψη και διεκδίκηση όσων χάσαμε. Και προστατεύουν τόσο πολύ τα συμφέροντα των αφεντικών τους, που ακόμα και αυτή η στήριξη των πιο φτωχών γίνεται από τους υπολείπους μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους, που τους βαφτίζουν παραπλονητικά μεσαία τάξη. Κρύβουν ότι το λεγόμενο δίκτυο ασφαλείας, για να προσφέρονται στοιχειώδες υπηρεσίες σε ελάχιστο επίπεδο στους πιο εξαθλειωμένους, αποτελεί αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι ελληνική πρωτοτυπία του ΣΥΡΙΖΑ. Πολιτική που εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα αν είναι κυβέρνηση συντηρητική ή προοδευτική, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στη Γερμανία, όπου συγκυβερνούν οι σοσιαλδημοκράτες και οι δεξιοί χριστιανοδημοκράτες. Γι' αυτό και η Κομισιόν κάνει συστάσεις προς την κυβέρνηση στην τρίτη αξιολόγηση που έρχεται το Σεπτέμβριο να πάρει περισσότερα στοιχειώδη μέτρα για τη στήριξη των απόρων, την ανάπτυξη κέντρων ημερήσιας φροντίδας και περισσότερων τοπικών μονάδων υγείας. Αποσαρθρώνουν δηλαδή με την πολιτική τους κρατικές κοινωνικές δομές και στείνουν υποτυπώδεις δομές ψευτοσυντήρησης του λαού μας, φορτώνοντας τη λειτουργία τους στους δήμους και στις περιφέρειες και προοπτικά στους κατοίκους μέσα από την τοπική φορολογία, με τις ΜΚΟ να λιμένονται πακτολό χρημάτων που πάνε σε τέτοια αποσπαρματικά προγράμματα με ημερομηνία λήξης. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σας το λέμε ξεκάθαρα. Μας προετοιμάζουν και μας εκπαιδεύουν για φτώχεια και ανασφάλεια διαρκείας. Και εδώ έρχεται το κουκουέ και απευθύνεται τίμια και ειλικρινιά σε κάθε έναν από εσάς και θέτει το πραγματικό δίλημα των εκλογών, αλλά και της επόμενης δύσκολης μέρας που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο λαός μας. Και σου λέει, τους είδες, τους έζησες όλους, σε τσάκισαν, σε ξεγέλασαν, σε κορόιδεψαν, σε ενοχοποίησαν, ότι φταίς εσύ για την κρίση, για να βάλεις πλάτη και να αποδεχτείς την καταστροφή σου. Και όλα αυτά για να προστατεύσουν τα συμφέροντα των αφεντικών τους, των χιλίων οικογενείων που λιμένονται τη χώρα και που συσσωρεύουν ασύλληπτο πλούτο ακόμα και μέσα στην κρίση. Το κουκουέ σου λέει ότι δεν έχεις να περιμένεις τίποτα από όλους αυτούς που σε έφεραν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Τους έζησες. Έχεις μεγάλη και συσσωρευμένη πολύτιμη πείρα. Σκέψου με κριτήριο τη ζωή σου, με κριτήριο το δυσίων μέλλον, το δυσίων μέλλον που ετοιμάζουν στα παιδιά σου. Σου προτείνει απέναντι στο μονόδρομο του πεθαμού που μας καλούν να περπατήσουμε, ότι μπορούμε να ξεφύγουμε από το σημερινό βάλτο της φτώχειας, της ανεργίας, της εκμετάλλευσης. Σημαδεύει και σου δείχνει το πραγματικό αντίποδο του λαού, την άρχουσα τάξη και το σύστημά της. Στέκεται όρθιο, μαχητικό και δυνατό. Φωτίζει με το πρόγραμμά του ότι υπάρχουν σήμερα όλες οι δυνατότητες να ζήσουμε πολύ καλύτερα, να έχουν όλη δουλειά χωρίς τον εφιάλτη της ανεργίας, να εργάζονται λιγότερες ώρες, να απολαμβάνουν υψηλού επίπεδου δωρεάν, αποκλειστικά δημόσιες υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας παιδείας. Οι τεράστιες παραγωγικές δυνάμεις σήμερα δεν απελευθερώνονται. Υποτάσσονται στην κερδοφορία του κεφαλαίου, είτε παραμένουν αναξιοποιητές γιατί δεν προσφέρονται για μεγάλο και γρήγορο κέρδος. Αυτές οι δυνατότητες υπομονωμεύονται και από τους ευρωσιακούς περιορισμούς. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας αφήνει να παράγουμε βασικά αγροτικά προϊόντα και μας αναγκάζει να τα αγοράζουμε απ' έξω για να θησαυρίζουν οι βιομηχανοί, οι μεγαλέμποροι και οι τραπεζίτες. Αυτό είναι το πολιτικό πρόβλημα της χώρας και μπορεί να λυθεί παρά μόνο με την ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου, με το λαό να έχει στα χέρια του όλες τις παραγωγικές δυνάμεις, τα κλειδιά της οικονομίας, με τη συμμετοχή του στα όργανα διεύθυνσης και εξουσίας. Η πρότασή μας αυτή φυσικά δεν χωράει στις υπεραλληστικές συμμαχίες όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Γι' αυτό είναι απαραίτητο η αποδέρμηση από αυτούς τους οργανισμούς. Το σχέδιο του ΚΚΕ συμφέρει το λαό γιατί μπορεί να ικανοποιήσει τις σύγχρονες ανάγκες του. Το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας του ΣΥΡΙΖΑ
όλων των αστικών κομμάτων είναι κομμένο και ραμμένο για να κερδίζουν οι λίγοι. Γι' αυτό είναι εχθρικό για το λαό και τα παιδιά του. Φίλες και φίλοι, το σύστημα γνωρίζει πολύ καλά ότι το ΚΚΕ έχει σχέδιο για το σήμερα και για το αύριο, που μπορεί να απελευθερώσει τις τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες της χώρας. Αρκεί ο λαός να αποφασίσει να περπατήσει αυτό το δρόμο. Το σύστημα το ξέρει καλά αυτό και γι' αυτό παίρνει τα μέτρα του. Γι' αυτό το πολεμά λυσαλέα, τόσο ανοιχτά εχθρικά όσο και με φιλικές συμβουλές. Όπως ανέφερε ο Τσακαλώτος, ότι αν βγει η Νέα Δημοκρατία θα φταίει το ΚΚΕ, καλώντας τους ψηφοφόρους του ΚΚΕ να στηρίξουν το ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό τα παπαγαλάκια του ΣΥΡΙΖΑ, χρησιμοποιώντας πασοκικές μεθόδους αυριανισμού, βρωμίζουν για μια ακόμη φορά την έννοια της πραγματικής αριστεράς. Της αριστεράς των ανυποχώρητων αγώνων των χιλιάδων κομμουνιστών και άλλων αγωνιστών που έδωσαν ακόμα και τη ζωή τους για κοινωνική ευημερία του λαού μας, για να καταργηθεί η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Θυμηθείτε ότι τα ίδια δεν έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ και το 2015, ζητώντας τη στήριξη του ΚΚΕ στην τότε κυβερνητική αναλλαγή, ώστε να παραλάβει τη σκυτάλη από τη Νέα Δημοκρατία. Και τελικά αποδείχθηκε ότι είχε δίκιο το ΚΚΕ όταν προειδοποιούσε ότι θα συνεχίσει την ίδια τη λαϊκή πολιτική από εκεί που την άφησε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Τα ίδια δεν έλεγε και στο δημοψήφισμα του 2015 κατηγορώντας το ΚΚΕ. Και τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ μετέτρεψε το μεγαλοπρεπές όχι του ελληνικού λαού μέσα σε μια βραδιά, σε ναι, φέροντάς του το τρίτο φαρμακερό με νεόνιο. Έχει τεράστια ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ για τη συντηρητική αναδίπλωση μεγάλου μέρους του λαού μας. Γιατί εμφάνισε ως μονόδρομο την αντιλαϊκή πολιτική υπέρ του κεφαλαίου που ακολούθησαν και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Σκεφτείτε, δεν είναι μεγάλο θράσος να καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε προοδευτικό μέτωπο ενάντια στην επιστροφή της δεξιάς, όταν ο ίδιος έσπηρε την απαγοήτευση, όταν ξέπλυνε με την πολιτική των μνημονίων διαρκείας, όταν συνεργάστηκε με τους ακροδεξιούς των ΑΝΕΛ και φωτογραφίζονταν με τους φασίστες της Χρυσής Αυγής, όταν έδωσε μάχη για να ηττηθούν οι υποψήφοι του ΚΚΕ στο δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών από την Κυσαριανή έως την Ικαρία και δηλώνει χωρίς ίχνος ντροπής ότι μπορεί να συνεργαστεί με ένα μέρος της δεξιάς την επόμενη μέρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αυτός που ψήφισε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία εμβληματικούς νόμους υπέρ του κεφαλαίου, όπως αυτόν για τον περιορισμό του απεργιακού δικαιώματος, αλλά και για τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού από τις κυβερνήσεις, με ουσιαστική απαγόρευση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Μαζί δεν έφεραν τις φοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο, τα προνόμια στους εφοπλιστές, τα δωράκια στους φαρμακοβιομήχανους, τις μειώσεις φόρων στα επιχειρηματικά κέρδη. Ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τις δεξιές κυβερνήσεις δεν στηρίζει το 90% των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες εφαρμόνται στην Ελλάδα και περιλαμβάνουν όλες τις αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις που βιώνει ο λαός μας. Γι' αυτό και οι βιομήχανοι του δίνουν συγχαρητήρια που υλοποίησε σαν πιστό σκυλάκι τις προτάσεις τους και δίνουν τώρα το OK στη Νέα Δημοκρατία να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Φίλες και φίλοι, το ΚΚΕ σε αντίθεση με τις νέες εφεδρίες του συστήματος, όπως το Μέρα 25 του Υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ Βαρουφάκη, δεν παραμυθιάζει το λαό ότι μπορεί να αλλάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί ένα ουδέτερο γήπεδο όπου τάχα συγκεντρώνονται οι δυνάμεις της συντήρησης και της Προέδρου και της Προόδου. Δημιουργήθηκε από τους βιομήχανους, από τους τραπεζίτες, από τους κεφαλαιούχους. Δημιουργήθηκε για να τσακίσει τους λαούς όλης της Ευρώπης. Δημιουργήθηκε για να ανταγωνιστεί τους Αμερικάνους, τους Ρώσους, τους Κινέζους. Το Μέρα 25 προβάλλει ως νέο πρόγραμμα τη χρεοκοπημένη φασοκομωδία της σκληρής διαπραγμάτευσης του ΣΥΡΙΖΑ του 2015. Θυμηθείτε τον ενεργό ρόλο του Βαρουφάκη στην υλοποίηση του δεύτερου μνημονίου και στην επιβολή του τρίτου μνημονίου. Αυτός δεν ήταν που έλεγε στην αρχή της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ότι το 70% των μέτρων των μνημονίων είναι καλό για τη χώρα. Θυμηθείτε ότι ως Υπουργός των Οικονομικών έβαλε την υπογραφή του να δοθούν τα αποθεματικά των δήμων, των νοσοκομείων, των πανεπιστημίων στο Δούνου του. Ο ίδιος ο Βαρουφάκης δήλωσε ότι θα συνεργαστεί μετεκλογικά τόσο με το ΣΥΡΙΖΑ όσο και με τη Νέα Δημοκρατία. Ο ίδιος είναι που κάθεται σούζα στους Αμερικάνους και στο ΝΑΤΟ γιατί δεν έχει σχέση με την αντίσταση, το ριζοσπαστισμό, την αριστερά. Αφού είναι άνθρωπος, όπως λένε του διεθνούς, το κογλήφου Σόρος και εξυπηρετεί τα σχέδια ισχυρών Αμερικανικών κέντρων στην ευρύτερη περιοχή. Γι' αυτό και η ψήφος στο Μέρα 25
και παρόμοια νέα κόμματα όπως του Δολόπουλου που συνομιλεί με τον Ιησού, που φτιάχνονται, που όπως φτιάχνονται έτσι διαλύονται, όπως ήταν το Λάος, το Ποτάμι, η ΑΝΕΛ, δεν είναι απλά μια χαμένη αλλά μια επικίνδυνη συστημική ψήφος. Αντίστοιχα πρέπει να καταδικαστεί και το Κινάλ Πασόκ, το οποίο δηλώνει έτοιμο να συμβάλλει για να μην μείνει η χώρα ακυβέρνητη την επόμενη μέρα. Αν η Νέα Δημοκρατία δεν αποκτήσει την αυτοδυναμία, και φυσικά δεν πρέπει να ξεχάσουμε το πρώτο μνημόνιο του Γιώργου Παπανδρέου και το δεύτερο της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Πασόκ. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η περιοχή μας μυρίζει κυριολεκτικά μπαρούτι. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει μπλέξει τη χώρα μας στους επικίνδυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, στους ενεργειακούς ανταγωνισμούς που κλιμακώνονται στην ευρύτερη περιοχή. Η αστική τάξη της Τουρκίας τις τελευταίες δεκαετίες, με τις πλάτες των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού κατέλαβε και κρατάει υποκατοχή το 40% της Κύπρου, προχωρά μεθοδικά τις αξιώσεις και τις φιλοδοξίες στο Αιγαίο, αφισβητώντας τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Προχωρά ένα βήμα παραπέρα με την παρουσία του τουρκικού πλοίου γεωτρύπανου Πορφητής στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, που πραγματοποιεί γεωτρήσεις, και αυτό σημαίνει κατάφορη παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Το ΚΚΕ με συνέπεια αναδείκνυε όλο το προηγούμενο διάστημα τους επικίνδυνους αυτούς σχεδιασμούς και τις συνέπειες που μπορεί να έχει για τους λαούς της περιοχής το μοίρασμα των ενεργειακών πηγών και των δρόμων μεταφορά τους που βρίσκονται σε εξέλιξη. Αντίθετα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αλλά και η Νέα Δημοκρατία, τα άλλα αστικά κόμματα, καθησύχαζαν το λαό. Ισχυρίζονταν πως με την ενεργή συμπλοκή της χώρας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από συμφωνίες με το Ισραήλ, δήθεν θα υπάρχουν κίνδυνοι. Δεν θα υπάρχουν κίνδυνοι, πως είμαστε πυλώνας σταθερότητας και ειρήνης. Αυτό είναι ένα τεράστιο ψέμα και ο καθένας μπορεί να θυμηθεί το ρόλο των Αμερικάνων στη διχοτόμηση της Κύπρου, το γκριζάρισμα του Αιγαίου από τους Τούρκους μετά το επεισόδιο με τα ίμια επισημήτια όπου οι Αμερικάνοι έκαναν τις πάπιες. Οι μεγάλες δυνάμεις δεν πρόκειται να μας προστατέψουν. Δεν μας προστάτεψαν ποτέ, γιατί κοιτάζουν τα συμφέροντα των μονοπωλίων τους και δεν θα αφήσουν να πέσει η Τουρκία στην αγκαλιά της Ρωσίας. Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει business μαζί της και έχει εμπορικές συναλλαγές πάνω από 176 δισεκατομμύρια ευρώ. Μας ετοιμάζουν, η πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει την επέσχυτη συμφωνία των Πρεσπών που έγινε για να φύγουν τα Δυτικά Βαλκάνια από τη Ρωσία για να μπουν στην ομπρέλα του ΝΑΤΟ ως πλοηγό για το τι πρέπει να γίνει στο Αιγαίο και στην Κύπρο. Μας ετοιμάζουν και παζαρεύουν να αποδεχθούμε συνδιαχείριση στο Αιγαίο υπό αμερικανονατοϊκό έλεγχο, είτε διπλωματικά είτε με ένα θερμό επεισόδιο. Και το ερώτημα που αργά ή γρήγορα θα κληθούμε να απαντήσουμε είναι: θα εξακολουθήσει η εξωτερική πολιτική τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας να είναι πεδίο διαμάχης για τα κέρδη μιας κούφτας μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και τις διεθνείς συμμαχίες τους, ή θα δυναμώσει ο αγώνας για τον εμπεριγκλωβισμό από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, για την υποδέρμευση από τις λικοσυμμαχίες που κατά την εκτίμησή μας μπορεί να επιβάλλει ο λαός με την εξουσία του, ώστε να ζούμε εμείς και οι γειτονικοί λαοί με ασφάλεια και ειρήνη. Να ένας ακόμη λόγος που πρέπει να δυναμώσει το ΚΚΕ στις επερχόμενες εκλογές για να αρχίσει να αντιστρέφεται η δυσμενή κατάσταση σε βάρος μας. Να δυναμώσει κοινή πάλι των λαών της Ελλάδας, της Τουρκίας, της Κύπρου, των λαών όλης της περιοχής. Ενάντια σε αυτούς που προκαλούν τους πολέμους, που διαλύουν χώρες, που ξεκληρίζουν λαούς, που ξεσπιτώνουν εκατομμύρια ανθρώπους. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν πετάμε στα σύννεφα. Γνωρίζουμε ότι ο σημερινός αρνητικός σχετισμός δεν επιτρέπει άμεσα μια ριζική αλλαγή πορείας. Δεν κρίνεται σε αυτές τις εκλογές το συνολικό πρόγραμμα του ΚΚΕ. Κρίνεται όμως πόσο ισχυρή θα είναι την επόμενη μέρα η μόνη πολιτική δύναμη που αποκαλύπτει, αντιπαλεύει και κινητοποιεί τους εργαζόμενους ενάντια σε αυτή την καταστροφική για το λαό πορεία. Γιατί το ΚΚΕ στέκεται και θα σταθεί δίπλα στο λαό, σε όλους εκείνους που βρίσκονται υπό την απειλή των κατασχέσεων και των πληστηριασμών. Γιατί το ΚΚΕ καταθέτει προτάσεις για την πραγματική ανακούφιση των εργαζομένων, των ανέργων, των αυτοαπασχολούμενων, των αγροτών, των νέων, των γυναικών, των συνταξιούχων. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε με τη δύναμη του λαϊκού κινήματος, για να διεκδικήσουμε όλα όσα χάσαμε, αλλά και όλα όσα μπορούμε να έχουμε. Και αυτό ακριβώς κάναμε όλα αυτά τα χρόνια,
με δεκάδες προτάσεις νόμου και τροπολογίες μέσα στη Βουλή αλλά και έξω από αυτήν. Στο δρόμο, στο κίνημα, στους αγώνες, με χιλιάδες άλλους εργαζόμενους, σωματεία και μαζικούς φορείς. Το ίδιο κάναμε και στη Λευκάδα. Φέραμε πολλές φορές τα θέματα του νοσοκομείου στη Βουλή. Το κάναμε και μέσα και έξω. Προβλήματα με πληστηριασμούς, με κατασχέσεις, με κομμένα ρεύματα, τα προβλήματα με τα σκουπίδια, στα σχολιά και ό,τι λαϊκό πρόβλημα υπήρχε. Είμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Και η αλήθεια είναι ότι το κόμμα μας είχε καθοριστική συμβολή ακόμα και στα ελάχιστα που μπόρεσαν να προσπάσουν οι εργαζόμενοι τα τελευταίο διάστημα. Χωρίς αυτούς τους αγώνες που έγιναν στη δεκαετία της κρίσης, δεν θα υποχρεωνόταν η κυβέρνηση να δώσει τα προεκλογικά ψίχουλα. Ταυτόχρονα σας λέμε ότι αν από την άλλη οι αγώνες αυτοί ήταν ακόμα πιο μαζικοί και μαχητικοί, αν αγκάλιαζαν όλους τους τόπους και χώρους δουλειάς, θα είχε χάσει πολύ λιγότερα ο λαός μας. Και αυτό το καταλαβαίνουν σήμερα όλοι όσοι, ακόμα και αν δεν στήριξαν το κόμμα μας στις πρώτες εκλογές, λένε πάλι καλά που υπάρχει το κουκουέ, που θέλουν και αγωνιούν να πάει καλά το κουκουέ. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για αυταπάτες. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχίσουμε να κάνουμε σκότο εκπτώσεις στην απέτηση να ικανοποιηθούν οι ανάγκες μας. Πρέπει να απαιτήσουμε να ζήσουμε τη ζωή που μας αξίζει και όχι απλά να συνεχίσουμε να επιβιώνουμε τρέμοντας από την ανασφάλεια για την επόμενη μέρα. Η κόκκινη ψήφος είναι το ελάχιστο, το πρώτο βήμα που μπορούμε να κάνουμε. Απευθυνόμαστε σε όλους όσους νιώθουν αριστεροί, προοδευτικοί και δεν κατέθεσαν μαζί με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ τις αξίες και τα ιδανικά τους στο άδικο σύστημα της εκμετάλλευσης, στα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Απευθυνόμαστε στους ανθρώπους του ΜΟΧΔΟ και της Βιοπάλης που μπορεί να έδωσαν τον ψήφο τους στις ευρωεκλογές στη Νέα Δημοκρατία ή στο ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ για να τιμωρήσουν τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το έκαναν με κρύα καρδιά, απογοητευμένοι από τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Βαθιά μέσα τους γνωρίζουν ότι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ δεν αλλάζουν. Τα ίδια θα συνεχίσουν να κάνουν. Τους ξανάβγαλε στον αφρό ο ΣΥΡΙΖΑ με τους νόμους που αυτός ψήφισε. Απευθυνόμαστε ιδιαίτερα στους νέους και στις νέες, στα παιδιά της κρίσης που αναρωτιούνται αν τελικά είναι όλοι οι ίδιοι και αν τελικά αξίζουν οι συλλογικοί αγώνες, που θα περάσουν χειρότερα αν συμβιβαστούν με το άδικο σύστημα της εκμετάλλευσης, που τους στερεί ακόμα και τη δυνατότητα να ονειρεύονται. Καλούμε τέλος όλους τους εργαζόμενους που έκαναν πρώτη φορά το βήμα να στηρίξουν το κουκουέ στις εκλογές. Να δώσουμε μαζί, σαν ένας άνθρωπος, τη μάχη των βουλευτικών εκλογών. Για να φτάσουμε σε ακόμα περισσότερους εργαζόμενους που βλέπουν θετικά το κουκουέ και τη δράση του. Εκτίμηση που την επιβεβαιώνουμε στη δράση μας. Για να φτάσουμε σε ακόμα περισσότερους που με βαριά καρδιά μπορεί να έκαναν άλλη επιλογή στις ευρωεκλογές ή μπορεί να απήχαν. Αλλά μαζί τους θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε την επόμενη επιθετική κυβέρνηση και τη συνέχιση της σημερινής αντιλαϊκής πολιτικής. Για να φτάσουμε σε ακόμα περισσότερους νέους και νέες να συνεχιστεί η απομόνωση της ναζιστικής εγκληματικής Χρυσής Αυγής. Για να πέσει ακόμα πιο κάτω, να πεταχτεί εκτός Βουλής και να βλέπει την πλάτη ενός πιο δυνατού κουκουέ. Για να μπορεί η πλειοψηφία του λαού μας να χαμογελέ τα βράδυ των εκλογών. Για να τονώσουμε την αισιοδοξία του λαού μας. Για να δυναμώσουμε τους αγώνες, τη διεκδίκηση. Το χρειαζόμαστε για να πάρουμε δύναμη που θα επιστρέφει κάθε μέρα στο λαό. Για να φωτίσουμε επιτέλους το δικό μας, το δρόμο του λαού με την εξουσία στα δικά του χέρια. Γεια σας, καλή δύναμη. Στις εκλογές της 7 Ιουλίου, το ΚΚΕ σας καλεί να αποφασίσετε με βάση το τι πραγματικά έχει ανάγκη ο λαός την επόμενη μέρα. Σε αυτές τις εκλογές, πέρα από το ποιος θα είναι πρώτος ή δεύτερος, αυτό αφορά τους βιομήχανους, τους εφοπλιστές, τους τραπεζίτες, κρίνεται για το λαό πόσο ισχυρή θα είναι εκείνη η δύναμη που είναι σταθερά και μόνιμα δίπλα σας, μπροστά στα δύσκολα που δεν εγκαταλείπει ποτέ τον αγώνα. Κρίνεται πόσο ισχυρό θα είναι το ΚΚΕ για να δυναμώσει η λαϊκή αντίσταση, να δυναμώσει η λαϊκή αντεπίθεση, η ελπίδα, η προοπτική της κοινωνικής ευημερίας. Με αισιοδοξία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την επόμενη μέρα. Αν έχουμε δίπλα μας μια συνεπή, μαχητική, ασυμβίβαστη δύναμη στη Βουλή και στο λαϊκό κίνημα.
το ΚΚΕ. Όλοι στις 7 του Ιούλη ψηφίζουμε ΚΚΕ. Συνεχίζουμε μαζικά, δυναμικά, μαχητικά με το ψηφοδέλτιο του κόμματος στο χέρι. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στη σημερινή μας συγκέντρωση.